Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση καταυναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ο καθιερωμένος αγιασμός σηματοδότησε την έναρξη της σχολικής χρονιάς με την προσδοκία αυτή η περίοδος να είναι δημιουργική με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα και να βάλει γερές βάσεις για τη σταδιοδρομία των μαθητών. Οι ευχές όλων ασυνοδεύουν την εκπαιδευτική, τη μαθητική αλλά και τη γονεϊκή κοινότητα που θα δώσουν τον δικό τους αγώνα σε ένα όχι άψογο περιβάλλον, καθώς προβλήματα υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν. Πρώτο μέλημα όμως θα παραμένουν τα παιδιά και το σχολείο δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένας χώρος τροφοδότησής τους με γνώση, αλλά και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον καλλιέργειας συναισθημάτων, αλληλοσεβασμού και ομαδικού πνεύματος, που θα διαμορφώσει σωστές προσωπικότητες. Το START βρέθηκε στην τελετή αγιασμού στο 2ο Γενικό Λύκειο, όπου το παρόν έδωσαν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χάρης Αλαμάνος, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Άνθης. Να σημειωθεί ότι μετά την τελετή του αγιασμού, τεχνικό συνεργείο ιδιώτη για λογαριασμό του Δήμου ασφαλτόστρωσε έπειτα από πάρα πολλά χρόνια την αυλή του δεύτερου ΓΕΛ, ενώ αντίστοιχες εργασίες γίνονται και σε άλλα σχολεία. Σε αυτή την σημερινή σας χαρά και γιορτή, ο Μητροπολίτης μας απευθύνει σε εσάς ένα μήνυμα. Αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες, παιδιά μου εν κυρίω αγαπημένα, πριν από λίγο διάστημα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι της Γαλλίας, ο σπουδαίος Έλληνας πρωταθλητής του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου, όταν κατέκτησε την πρώτη θέση και πήρε το χρυσό μετάλλιο, δήλωσε: «Δεν ήμουν καλός. Πάντα υπάρχει καλύτερο. Έκανα μεγάλη προσπάθεια και αναδείχθηκε για δεύτερη φορά Ολυμπιονίκης. Όμως θεώρησε ότι η επίδοσή του θα μπορούσε να είναι καλύτερη, δείχνοντάς μας ότι ο αγώνας για πρόοδο είναι συνεχής, ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στο καλό όταν υπάρχει το καλύτερο». Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, στους καθηγητές, στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους γονείς. Πραγματικά στο νέο ξεκίνημα χρειάζεται να υπάρχει το κίνητρο του ενθουσιασμού και να έχουν μια ασφαλή και ποιοτική χρονιά. Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις σχολικές μονάδες, στην εκπαιδευτική κοινότητα στα Ιόλια νησιά, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, να έχουμε καλά αποτελέσματα. Βλέπετε ότι οι καθηγητές μας βοηθάνε στο να υπάρχει αυτή η ανωδική πορεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι για μας χαρά να έχουμε καλά αποτελέσματα και δεν είναι μόνο οι επιτυχίες των πανελλαδικών, αλλά είναι η παιδεία την οποία παίρνουν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, από τη βούληση των καθηγητών. Φέτο είμαστε τυχεροί διότι είναι περισσότεροι διορισμένοι, σχεδόν οι μονάδες θα καλυφθούν την επόμενη εβδομάδα. Είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα ότι πρέπει όλοι μαζί, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και κυρίως το Υπουργείο Παιδείας, να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, ο καθένας με τις δικές του αρμοδιότητες, να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, για την εκπαιδευτική κοινότητα. Η Περιφέρεια, κύριε Τρεπεκλή, έχει αναλάβει το δύσκολο καθήκον και αυτή τη φορά τα έχει καταφέρει με τις σχολικές μεταφορές. Είναι μια δύσκολη αποστολή. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους, τους δικούς μας, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα δουλεύουν πολύ συστηματικά και κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, διότι δεν έχουμε και αρκετό προσωπικό. Όμως θα τα καταφέρουμε και όπου υπάρχουν αδυναμίες, εγκαίρως γίνανε οι δημοπρατήσεις, οι ανάδοχοι υπάρχουν στο πρώτο στάδιο και βεβαίως εμείς θα είμαστε εδώ να συμπληρώσουμε, γιατί είναι κάτι δυναμικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Περιφερειάρχη, ότι θα είναι τριετής ο διαγωνισμός αυτό. Αυτό το κάναμε τριετή το διαγωνισμό, διότι υπήρχε πάρα πολύ γραφειοκρατία, πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία από τη μια χρονιά στην άλλη δεν ήμασταν μέχρι χθες συνεπείς. Γι' αυτό το κάναμε για τρία χρόνια, για να μην ταλαιπωρούμε τους μαθητές και το προσωπικό να κάνει κάθε χρόνο την ίδια δουλειά, όταν μπορεί να δίνεται δυνατότητα να έχουμε ένα σχεδιασμό τριετίας.